καλέσαμε για να κάνουμε μια δήλωση, διότι την Τετάρτη 15 Μαΐου στον τέταρτο όροφο του Επιμελητηρίου Εύρου έχουμε καλέσει όλα τα μέλη του Συλλόγου, τους βουλευτές, τοπικούς φορείς, επιμελητήριο, δήμους, ούτως ώστε να συστρατευτούν όλοι σε ένα κοινό αγώνα για το μείζον θέμα που διχάζει αυτή την περίοδο τον κλάδο της εστίασης. Και λέω διχάζει γιατί χωρίζει τις ταβέρνες, τις θεωρεί εστίαση, ενώ τα καταστήματα καφέ, μπαρ δεν τα θεωρεί εστίαση η σημερινή κυβέρνηση, έχοντας κρατήσει τα επίπεδα του ΦΠΑ στο 24% σε έναν κλάδο όπου όλοι γνωρίζουν είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα ο οποίος αγοράζει με άλλο συντελεστή ΦΠΑ, με χαμηλό συντελεστή και αποδίδει στον, πουλάει στον υψηλό συντελεστή. Έτσι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αποδίδουν ΦΠΑ κόβοντας τις αποδείξεις που πρέπει να κόβουν, όπου στο τελευταίο δελτίο τύπου ήμασταν υπέρ των ελέγχων όπως πρέπει να γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν μπορούν να δείξουν κέρδη με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αξιοπιστία στις τράπεζες, στον αδανιστής, να μπορέσει να ξαναεπενδύσεις, και όλο αυτό μας κρατάει δέσμους και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ούτε στις υποχρεώσεις μας που μας έχει επιβάλει οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια.